Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, καλησπέρα, τι να πούμε, δεν Καλημέρα. ξέρουμε, καλημέρα. Πρωί-πρωί είναι. Πρωί, πρωί είναι λοιπόν, τι κάνουμε εμείς, σπίτι, 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 ναι, μάι. Εδώ μαζέψαμε, κάνω, κρυώνουμε, κάνει πολύ κρύο σε εμάς, κάπου εδώ πάρνε φαλένο ότι χιονίζει, Ναι. κάνει κρύο, μακάρι να έχουμε κι εμείς λίγο χιόνι να δούμε και δεν μπορούμε να πάμε στα χιόνια. Δεν μπορούμε να πάμε, παιδιά. Τι κάνετε εσείς, για γράψτε μας. Εκτός από σχολείο, φροντιστήριο και δεν ξέρω τι δραστηριότητες που τρέχετε. Τι θες, τι τρίβεσαι, μωρέ, τι τρίβεσαι, μωρέ, τι θες από μένα. Τι θέλεις εσύ και εγώ σε αγαπάω. Λοιπόν, καθόμαστε, πίνουμε το καφεντάκι μας, συζητάμε. Έκανα μοντάζ το βιντεάκι, όπου να είναι θα σας το αναβάσω. Τίποτα καινούριο. Θέλουμε σήμερα, έχουμε κάποια φαγητά να φάμε για μεσημέρι. Ο Ανδρέας Θα βέβαια φάμε κάτι. θέλει. Ε, Θα φάμε κάτι σήμερα. έτσι λέω, κάτι να φάμε. Τώρα Ναι. τι, δεν ξέρω, αλλά κάτι να φάμε. Ο Ανδρέας θέλει πυροσκή να του φτιάξω. Δεν έχω πολύ όρεξη να σας πω την αλήθεια, αλλά αφού θέλει ο άντρας μου πυροσκή, μου έχει καθαρίσει εκεί, Να φτιάξω βλέπω. εγώ, πες μου πώς να φτιάξω. Να φτιάξεις. Εντάξει. Θα σου πω. Γιατί γελάς? Κοίταγα, έχω εδώ κάτι κουντικούς για κάποια δέματα, γιατί περιμένω να σας κάνω ένα haul. Έχω παραγγείλει από το Ιούλιο ένα-ένα τα δέματα, γιατί ήταν ένα αρκετά Εντάξει, πώς κάνεις έτσι, δεματάκι. έτσι Εντάξει, είχε είναι. κάποια πράγματα μέσα και τα έχω να χωρίσει σε 4-5 πακέτα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, και μου έρχονται ένα-ένα. Και αυτά είναι στο εκτολονισμό. Τώρα πότε θα φτάσουν, δεν έχω. Σας λέω από το Ιούλιο. Σιγά σιγά, μήπως με το ποντέλα το πάνε. Έχω κάτι φορέματα με τυραντάκι καλοκαιρινά. Γιατί όταν τα παράγγελα λέω, Αύγουστο, Σεπτέμβριο ακόμα θα τα φοράω. Αχα. Τα Χριστούγεννα θα τα βάλω. Τέλος πάντων, οπότε αυτά, δεν ξέρω τι γίνεται στο ταχυδρομείο, στο εκτολονισμό, εκεί στο αεροδρόμιο, αλλά το ελληνικό ταχυδρομείο κάνει θαύματα. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται, δεν έχουν εργαζομένους, δεν έχουν κάποιο σύστημα να δουλεύουν, δεν ξέρω, αργούν πάρα πολύ, πάρα μα πάρα πολύ. Σας λέω, από το Ιούλιο έχω παραγγείλει και ακόμα δεν έχουν φτάσει. Ενώ έχουν φύγει, είναι εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι ότι έχουν κολλήσει κάπου Κίνα, δεν ξέρω πού ή στην. Πολύ βιαστική είσαι. Περίμενε λίγο. Υπομονή λίγο κάνε, παιδάκι μου. Πόσο άλλο Πω, υπομονή. πω, 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 πω. Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Οπότε αυτά, γυναίκες είμαστε, όταν παραγγέλνουμε κάτι θέλουμε να Ναι, έρθει εδώ και τώρα. Να έρθει κατάλαβες χθες. Και δεν μας έρχεται χθες, μας που έρχεται. μπλέξαμε. Κατάλαβες. Πώς λέει ο Κατάλαβες που μπλέξαμε εμάς. Ναι. Βασίλης, κάτι πώς είπε το πρωί, παραπροχτές ή πώς το είπε, Ναι, παραπροχτές. παραπροχτές. Ο Βασίλης έχει παιδιά, τώρα τελευταία, λέει κάτι λέξεις, δεν ξέρω πού τις βρίσκει, πού τις, και επειδή, εντάξει, λογικό είναι, επειδή μιλάει τρεις γλώσσες καθημερινά, ξέρει να μπερδεύεται λίγο, αλλά και τα ελληνικά και τα άλλα, βγάζει, Κάνει δεν ξέρω, μίξ. κάνει μίξη κάτι, δεν είναι ούτε μίξ. Σκέφτεται κάποιες δικές του λέξεις, κάπως τις κάνει τόσο ωραίες και του λέω του Ανδρέα πρέπει όλες αυτές τις λέξεις να τις γράψω. Αλλά το λέω και δεν το κάνω, γιατί όταν θα μεγαλώσει, να του λέω να τις διαβάζει, να γελάμε. Πραγματικά είναι κάποιες λέξεις οι οποίες δεν ξέρω, είναι ούτε καν, δεν σου έρχεται στο μυαλό να πεις κάποια τέτοια λέξη. Στη μαμά άνοιξε. Ναι, Σταμάτα. σίγουρα. Σιγά Και η σιγά, μαμά λέει σιγά. καμιά φορά Κάτσε, κάτι τέτοια. κάτσε, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Παιδιά, μπερδεύομαι γιατί μιλάω με εσάς, μιλάω ελληνικά. Με τον Ανδρέα μιλάμε ρώσικα και ουκρανικά ανακατεμένα. Με την αδελφή μου θα μιλάω στο τηλέφωνο, θα μιλήσω και μολδαβικά και ρώσικα και Εκεί να ελληνικά. δεις μίξ. Εκεί σπάς το κεφάλι σου. Κάποιος μου γράφει από τη Μολδαβία, θα μιλήσω και ρουμάνικα, θα μιλήσω και μολδαβικά, θα μιλήσω και ρώσικα. Η πεθερά μου θα με πάρει, θα μου μιλάει ουκρανικά, εγώ θα της μιλάω ρώσικα. Οπότε γίνεται ένα, καταλαβαίνετε, μια σαλάτα, γι' αυτό και κάποιες φορές μπερδεύομαι. Πολλές φορές. Συνέχεια. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, όχι και Όχι, συνέχεια. συνέχεια, παιδί Όχι μου. συνέχεια, Όχι, όχι. όχι. Καμιά φορά. Ψυχα.
Εντάξει, όχι συνέχεια, συχνά. Καλά και εγώ μπερδάω, μην κάνεις έτσι. Αυτά. Τι κάνετε εσείς, μανούλες, πώς περνάτε όταν τα παιδιά σας είναι στο σχολείο? Αλλά δεν έχετε καραντίνα, είτε εμείς είμαστε σε καραντίνα, κάποιοι. Ου, κάποιοι. Θα σου γράψουμε όλοι. Κάποιοι είναι σε καραντίνα. Αυτά λοιπόν, κλείνω τώρα να πιούμε το καφεντάκι μου. Άνθρωποι περνάνε μια χαρά, βγαίνουν έξω, πιάνε για καφέ, για ψώνια, για βόλτα. Και εμείς μια χαρά περνάμε, εδώ μέσα. Ναι, εγώ σου κάνω παρέα. Βλέπεις, θα μπορούσα εγώ τώρα να πάω για ψώνια, να πάω βόλτα, αλλά δεν πάω. Κάθομαι και σου κάνω παρέα. Την κάρτα την έχω εγώ. Τι λες, τι δίνω. Ναι, δεν μου δίνει την κάρτα. Άμα θέλω, θα την πάρω. Αυτά λοιπόν, κλείνω. Λοιπόν, έβαλα στα αγοράκια μου να φτιάξω αυγά μάτια, αλλά δεν μου βγήκαν πολύ μάτια. Τέλος πάντων, το ένα μάτι θα δώσω στο Βασίλη, τα άλλα θα τα φάει ο Ανδρέας. Επίσης, εδώ έχω βάλει να βράσω καρντούλες, γιατί έχω και σκοτάκια να φτιάξω πατέ για πυροσκή. Εδώ έχω ζυμώσει τη ζύμη για τα πυροσκή, να βλέπετε φουσκώνη, μια χαρά, εντάξει, φέλε ακόμα. Αλλά όταν θα είναι έτοιμη, θα φτιάξουμε. Εδώ έχω τον κιμά, που έχω βάλει σκορδάκι, ξερό, αλάτι, πιπέρι, θα βάλω και κρεμμύδια, μου καθάρισε ο Ανδρέας από εκεί κρεμμύδια. Εδώ, οπότε θα, μόλις φάμε, θα φτιάξω το κιμά, θα φτιάξω το πατέ για να τηγανίσουμε μετά, σας είπα ότι θέλει το αγόρι μου, πυρόσκι. Αυτά, συνδεύομαι ξανά μαζί σας μετά από αρκετή ώρα. Λοιπόν, εδώ τηγανίζω τα σηκωτάκια. Από εδώ έχουν βράσει τα τέτοια καρντούλες, μετά θα τις ρίχνω εδώ, τις βράζω πρώτα λίγο. Από εδώ ο κιμάς μου είναι έτοιμος, η ζύμη μου είναι έτοιμη, να είτε έχει φουσκώσει, οπότε μόλις φτιάχνω το πατέ θα αρχίζω να βλάφω τα πυροσκή και να τα τηγανίζω. Έφτιαξα εδώ τα πρώτα πυροσκή με κιμά, τηγανίζω εδώ, βλέπετε χαμός, λάδια παντού, δεν πειράζει, έχω και από εδώ κάποια. Μετά θα φτιάξω και με πατέ, να τους έτοιμος και αυτός εδώ, να φιώσει λίγο και πολύ. Πότε αυτά. Εδώ μου έχει περισσέψει λίγο κιμά από τα πυροσκή, ακόμα τηγανίζω, μου έχουν μείνει λίγα. Έχω προσθέσει βέβαια ένα αυγό μεγάλο, λίγη φρυγανιά, λίγη ρίγανη. Και θα τα σκεπάσω έτσι όπως είναι με αλουμινόχαρτα, θα τα βάλω στις κατάψεις και όταν καμιά φορά δεν θα έχουμε τι να φάμε ή δεν θα προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε, θα τα βάλω, θα τα τηγανίσω με κάτι συνοδευτικό ή απλά με μια σαλατίτσα, μια χαρά. Οπότε πάω να τα βάλω στις κατάψεις, εδώ σχεδόν τελειώνω. Λοιπόν, εδώ είναι τα πυροσκή, αυτά είναι με κιμά και αυτά εδώ είναι με πατέ. Λίγα μου έχουν μείνει και τηγανίζω ακόμα και τέλος, η ώρα είναι 9. Και εγώ ακόμα εδώ είμαι. Ξεκίνησα από 5.30, ήταν 5. Και ακόμα εδώ είμαι. Έχω κουραστεί. Έχω ζαλιστεί εδώ στην κουζίνα και φοράω και αυτό το φούτερ και σκεφτόμουν να πάω να το βγάλω, αλλά έτσι και δεν πρόλαβα. Γιατί είχαμε και ένα ραντεβού online, οπότε δεν πρόλαβα. Ήμουν έτσι ντυμένη και ξαναήρθα και είχα σταματήσει να τηγανίσω και μετά ξαναήρθα, ξαναξεκίνησα. Τα παιδιά ακόμα δεν έχουν φάει, Τόνια τελειώνει τα μαθήματα. Αυτά. Τώρα να τελειώσω και να... Γεια σου Βασίλη! Γεια! Πες μας γεια! Σήμερα δεν μας χαιρέτησες καθόλου. Κάτι φτιάχνει ο Βασίλης, κάτι σκέφτεται, κάτι... Γήπεδο, στο γήπεδο κάνει χιόνι, δεν ξέρω τι. Αυτά είναι με κοιμάτα, αλλά είναι με πατέ, Βασίλη. Τελείωσες τα μαθήματα? Τι τρως? Δεν ξέρεις τι τρως? Τι είναι αυτά, παιδί μου, για πες. Είναι ωραία. Ναι, μπράβο. Τέλος, τα μαθήματα, τη τσάντα την έφτιαξες? Μπράβο, ετοίμασε ρούχα για αύριο. Μπανάκι και ύπνο, οκ. Μια μαμά. Ναι, αγάπη μου. Καλό κορίτσι. Μπράβο. Λοιπόν, τελείωσε επιτέλους. Όπως είπα, ήμουν από τις 5 ώρα εκεί και τώρα είναι 9 και μόλις βγήκα από την κουζίνα. Μπήκα στο υπολογιστή να δω κάποιες δουλίτσες που είχα να κάνω. Και αυτά. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω, το ξέρω είναι πολύ μικρό σήμερα το βλογκάκι, δεν έχω τίποτα άλλο, γιατί είχα κάποιες δουλίτσες, σας είπα ότι δεν μπορούσα να τραβάω.
Οπότε αυτό για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Αν είστε καινούριοι και δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε μια εγγραφή. Βάλετε κανένα like, τζάμπα είναι. Δεν χάνετε τίποτα. Εμένα όμως με βοηθάτε, μου δίνετε κουράγιο και δύναμη να συνεχίζω να τραβάω, να σας δείχνω. Και όσο προχωράει έχουμε πολύ πιο ωραία πράγματα. Φεύγει αυτή η καραντίνα, θα βγούμε νομίζω. Κάποια στιγμή θα βγούμε, δεν γίνεται. Εντάξει, εγώ δεν είμαι σε καραντίνα, η Τόνια δεν είναι, ο Βασίλης δεν είναι, ο Ανδρέας ακόμα. 2-3 μέρες, δεν θυμάμαι πόσο έχει ακόμα. Τελειώνει και το Ανδρέα, εντάξει, ο Ανδρέας καλά, δεν έχει συμπτώματα καθόλου, τίποτα απολύτως. Αλλά κάθεται σε καραντίνα. Εχθές αυτό που είπαμε, κάποιοι κατάλαβαν αυτό που νοούσε, εγώ κάποιοι δεν κατάλαβαν. Τέλος πάντων, σας είπα ότι ο Ανδρέας ήταν στο αυτοκίνητο, εκεί είναι έξω, είναι στη φύση, στον τάσος, δεν έχει ούτε κόσμο, ούτε... Ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνουμε κάτι τέτοιο, να πάμε εκεί που έχει κόσμο ή να κάτσει, να μην σκεφτόμαστε και τους άλλους. Απλά είχαμε ανάγκη. Κάποιος μου έγραφε να πάω με λεωφορείο, με δεν ξέρω τι. Δεν πάει εκεί λεωφορείο πρώτον. Με ταξί, επειδή είδατε στον τρόπο που τράβηξα, έχει πολλή κίνηση. Οπότε θα καθυστερήσω πολύ. Δεν έχει νόημα να πάρω ταξί πρώτον. Δεύτερον, εγώ να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι να πάω εκεί με ταξί, γιατί είναι μια περιοχή λίγο περίεργη. Και είναι, περνάς πάνω από το βουνό, περνάς στα χωράφια, οπότε... Δεν θα ήθελα με το παιδί να πάω με ταξί, είναι και νύχτα τώρα γιατί είναι χειμώνας, καταλαβαίνετε, αν θα είχε μέρα, μετά την άνοιξη μπορεί να χρειαστεί να πάρω ταξί, θα πάρω, ναι, τώρα όμως που έχει νύχτα και σκοτάδι και επειδή εκεί σας λέω δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστη περιοχή, οπότε είναι επικίνδυνο. Αυτά, λοιπόν, σας είπα και αυτά. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχετε, που γράφετε, δεν πειράζει και τα αρνητικά σχόλια είναι δεκτά. Όποιος θέλει γράψτε ό,τι θέλετε, ό,τι σκέφτεστε, να ξέρετε ότι σας σέβομαι, σας αγαπώ, πραγματικά είστε καλύτεροι, φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye!